Το πρώτο που ήθελα να πω και να το πω μέσα από την καρδιά μου, να ευχαριστήσω όλους αυτούς πρώτα που μέχρι τώρα έχουν προσφέρει τόσα πολλά και δεν είναι λίγοι και στην εκκλησία της, στον ναό της Αρακίνας και εδώ στον Άγιο Χαράλαμπο, για να προχωράμε τις αγιογραφίες. Και βλέπετε, σήμερα τελειώσαμε αυτή την πλευρά πάνω από την Αγία Τράπεζα με τις τέσσερις μεγάλες αγιογραφίες και μας μένει αυτή η πλευρά τώρα πάνω εκεί από την είσοδο, άλλες τέσσερις πρέπει να μπουν εκεί. Θέλω να κάνουμε μια συμφωνία σήμερα. Το μεν χωριό να κανονίσει να βάλει τις δύο και τις άλλες δύο θα βρούμε εμείς σιγά σιγά που ερχόμαστε εδώ και μας δέχεται ο Άγιος να βοηθήσουμε για να τελειώσουμε. Και μετά θα δούμε τις δύο πλευρές τι θα κάνουμε εκεί και λίγα μέσα στο ιερό και τελειώνουμε. Είναι μεγάλο πράγμα να αφήσουμε μια εικόνα, έναν Άγιο, μια παράσταση του Χριστού, διότι εκεί πάνω θα εύχονται και θα προσεύχονται οι Άγιοι και ο Χριστός για αυτόν ο οποίος έδωσε αυτά που είχε να δώσει. Το δεύτερο, ότι πλησιάζουν οι μέρες των εορτών και θα είμαι κάθε Παρασκευή και Σάββατο με τη χάρη του Θεού και με τη βοήθεια του Θεού μας θα είμαι πέρα στην Αρακίνα, όποιος θέλει να έρθει να είναι για εξομολόγηση. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και κάθε Κυριακή όπου τυχαίνει η λειτουργία θα μπορείτε μετά να με βλέπετε. Σίγουρα τις Κυριακές είναι πολύ πιο σύντομος ο χρόνος, διότι όλοι θέλετε να πείτε λίγο στον Πάτερ κάτι, να πάρετε την ευχούλα για να κοινωνήσετε, τα πολλά τα λόγια να τα λέμε μετά τις γιορτές, διότι όταν πλησιάζουν οι γιορτές όλοι θέλουν να με δουν. Χτες πέρασα τους 100 που είδα, δόξα τω Θεώ, χαίρομαι γι' αυτό. Τώρα το τρίτο που ήθελα να πω είναι οι γιορτές που έρχονται. Ποιον Χριστό περιμένουμε, τι περιμένουμε αυτές τις γιορτές. Διότι πόσο όμορφο είναι να τις ζήσουμε όπως τις θέλει ο Θεός. Και πώς θέλει ο Θεός να γεμίσει το μέσα μας από χάρη και ευλογία του Θεού. Και πώς γεμίζει το μέσα μας από χάρη και ευλογία του Θεού. Εύκολο είναι. Αν διώξουμε από μέσα μας ό,τι εμποδίζει το Θεό. Και τι είναι αυτό που εμποδίζει το Θεό? Πρώτα ο εγωισμός μας. Μετά οι κακίες μας. Τα μίση μας, οι έθρες μας, τα ψέματά μας. Η υποκρισία μας. Να τα διώξουμε αυτά. Και αν τα διώξουμε αυτά, τότε τα Χριστούγεννα που θα έρθουν θα είναι τα καλύτερα Χριστούγεννα που περάσαμε. Σκεφτόμουν αυτές τις μέρες πώς οι Άγιοι περνάνε και ζούνε και ζήσανε τις γιορτές όταν ήταν εδώ κάτω στη γη. Διηγούνται για τον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι, ας πούμε, στην Κρήτη. Αυτός έζησε όλη του τη ζωή και διακόνησε, όχι όλοι, ξεκίνησε από τη Χίο και μετά πήγε στην Αθήνα. Πού, για σκεφτείτε ποιος θα το έκανε από εμάς αυτό. Να πάει εκεί και να είναι ιερέας και υπηρέτης και διάκονος, εκεί που ήταν οι λεπροί, στο λεπροκομείο, στο Εγάλεο στην Αθήνα. Έχω πάει και έχω προσκυνήσει το κρεβάτι του, εκεί που κοιμόταν. Και μάλιστα κανόνιζε με τους, όταν πρώτο πήγε, λέει, οι λεπροί δεν ζήγωνε κανένας, γιατί νόμιζαν να τους κοροϊδεύει.
και ότι δεν θέλει να είμαι κοντά τους. Αλλά πήγε εκεί γιατί τον ζόρισαν και πήγε. Αυτός πήγε από αγάπη όμως, πήγε από έννοια. Και όταν σιγά σιγά κατάλαβαν ότι κάποιοι που πήγαν και τους κοινώνησε, μετά λέει καθίσαν από τα παράθυρα στο ιερό για να δούνε τι θα κάνει αυτή τη Θεία Κοινωνία που κοινώνησε τους λεπρούς. Και όταν είδα λέει να καταλύει, να τρώει όλη τη Θεία Κοινωνία, τότε κατάλαβαν ότι τους αγαπάει. Και ήταν εκεί συνέχεια και διακονούσε και υπηρετούσε όλους τους λεπρούς μέχρι το τέλος της ζωής του. Και τι αναφέρουν για το Πάσχα, το τελευταίο της ζωής του. Όταν λέει ξεκίνησε τις ακολουθίες, έλεγε στους ψάλτες, ξαναπέστε το πάλι, ξαναπέστε το πάλι, ξαναπέστε το, ξαναπέστε το, ξανά, 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 ξανά. Και έβγαλε να κάνει Ανάσταση στις 3 τα ξημερώματα. Ο άλλος ο παππούλης που το διηγείται, εγώ λέει είχα θυμώσει, πολύ είχα θυμώσει. Γιατί και ο κόσμος λέει γκρίνιαζε έξω. Και όταν λέει μετά έκανε την Ανάσταση, ξανάρχισε να λέει τα τροπάρια της Ανάστασης όλα. Δεύτε λάβετε φως 20 φορές, την Ανάστασή σου άλλες 20 φορές, τον κανόνα της Αναστάσεως 20 φορές. Τα Χριστός Ανέστη λέει 500 φορές και ξημέρωσε και μόλις λέει ξημέρωσε βγήκε στην ωραία πύλη και λέει συγχωρέστε με, αχ μωρέ παρασύρθηκα λέει να βλέπατε και να μπορούσατε λέει όλοι να δείτε εδώ μέσα πόσους Αγίους, πόσους Αγγέλους, πόση χάρη, πόση ευλογία έχει. Και λέει μετά στον άλλο τον παππούλη, παππούλη μου συγχώρεσέ με. Και έσκυψε λέει να του φιλήσει τα πόδια. Είναι η τελευταία μου Ανάσταση και ήθελα να τη ζήσω. Μετά από λίγο κοιμήθηκε, έφυγε. Πάμε τώρα στον Παπαφώτη, τον Μυτιλινιό, χάρη μου. Από την Μυτιλίνη γι' αυτό το. Όταν λέει, γινόταν, ήταν Πάσχα, ήταν Ανάσταση, έπαιρνε λέει μια εικόνα της Ανάστασης και στο κέντρο της Μυτιλίνης μέσα στα αυτοκίνητα έψαλε Χριστός Ανέστη και φώνασε σε όλους τους οδηγούς Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη. Όλη την ημέρα λέει της Ανάστασης την έβγαζε στους δρόμους της Μυτιλίνης που κατέβαινε το χωριό του, ο Τρίγωνας, είναι μία μισή ώρα να κατεβείς. Και κατέβαινε λέει και όλη την ημέρα την πέρναγε στους δρόμους στη Μυτιλίνη για να λέει το Χριστός Ανέστη σε αυτούς που περνούσαν οδηγή. Και όταν λέει, το ρωτούσαν, πω λέει, πω Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη. Το τρίτο τώρα ήταν ο Γεροπορφύριος. Ο Γεροπορφύριος λέει όλη τη χρονιά και κυρίως τις Κυριακές και όχι μόνο την περίοδο του Πάσχα έλεγε σε όποιον έβρισκε στον δρόμο «Χριστός Ανέστη χαρά μου». Ας ήταν καλοκαίρι, ας ήταν φθινόπωρο, ας ήταν χειμώνας «Χριστός Ανέστη χαρά μου, Χριστός Ανέστη χαρά μου, Χριστός Ανέστη χαρά μου». Και το τέταρτο, πέμπτο, ποιο είναι στη σειρά, το βρήκα προχθές και τον Άγιο Ιάκωβο τον Τσαλίκη στην Εύβοια. Όταν λέει, ήταν Χριστούγεννα και είχε πάει μια παρέα φοιτητών να περάσουν Χριστούγεννα στον Όσιο Δαβίδ. Κρύο, είχε ρίξει και λίγο χιονάκι, πως είναι σήμερα 2-0 βαθμούς, κρύο. Και όλοι μόλις τέλειωσε η λειτουργία μαζεύτηκαν στην κουζίνα για τον καφέ εκεί που είχε και σόβα. Μια ομάδα όμως, μια παρέα φοιτητών θέλησε να βγει έξω να απολαύσει τη
φύση. Πήγανε και φτάσαν σε ένα σημείο που έχει νερά, που έχει αυτά και τι ακούνε. Ακούνε ψαλμωδία. Να ψάλλουν το Χριστός γεννάται. Την καταφασία που λένε τόσο ωραία και τα παιδιά μας. Ζυγώνουν και τι να δουν. Ο γέροντας λέει γονατιστός κάτω από ένα πλατάνι, το οποίο δεν είχε φύλλα όμως, αλλά τι είχε πάνω. Γονατιστός να λέει τις καταβασίες και να τις φωνάζει κιόλα. Και να τις φωνάζει, Χριστός γεννάτε, δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, φώνασε. Και πάνω λέει, είχαν μαζευτεί πάνω από 1000 πουλιά όλων των ειδών και τραγουδούσαν και αυτά. Τρελάθηκαν τα παιδιά. Και όταν τα είδε τα παιδιά να ζυγώνουν, σταμάτησε να ψάλλει, έφυγαν και τα πουλιά. Και τι τους λέει. Ρε παιδιά, λέει, τόσο πολύ ένιωσα σήμερα, λέει, τη λειτουργία που ήρθα εδώ να την πω και στη φύση και στα πουλιά και στα φυτά και στη φύση. Έτσι είναι. Να σας πω ακόμα ένα γεγονός. Πώς ζουν οι Άγιοι, πώς ζήσαν οι Άγιοι, πώς νιώθουν οι Άγιοι τις ακολουθίες, τον Χριστό, τη χάρη, την ευλογία. Να πάω πάλι χάρη στην Μυτιλήνη. Εκεί είναι ο Παπαφώτης. Ξέρετε και την τρέλα που τον έχω και πόση αγάπη τον έχω. Είχε πάει, λέει ο Παπαδημήτρης, ένα απόγευμα, είχε γεράσει πολύ ο παππούς. Ο παππούς έφτασε κοντά 100 χρονών, 96-97 χρονών εκείνη. Πλέον στο χωριό ήταν ο Παπαδημήτρης, που είναι και σήμερα ο παππούς. Και πήγαινε κάθε απόγευμα και κάνα τον Εσπερινό στο εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων, που το έχει χτίσει ο ίδιος ο Παπαφώτης. Και βλέπω, λέει, μικρό εκκλησάκι, μεγάλο, φοράει καμιά κουσαριά μέσα. Νερό στην πόρτα. Φεύγει μια ρανίδα νερό έξω. Ωραία, λέει, τι ξεχάσαμε καμιά βρύση. Τι είναι τούτο το νερό. Μπαίνει μέσα και βλέπει το νερό να ξεκινάει κάτω από την Παναγία, από το τέμπλο. Χαμηλή η Παναγία εκεί και χαμηλό και το τέμπλο. Και ο χώρος όλος. Μπροστά από το τέμπλο ήταν ένα προσκυνητάρι, τέτοιο. Ο Παπαφώτης ήταν πολύ μικροκαμωμένος, ο δούλης, μικρός. Θα ήταν, δεν θα ήταν, 50 κιλά, δεν ξέρω. Και τι άκουσε. Ακούω, λέει, τον Παπαφώτη να λέει τους χαιρετισμούς. Έλεγε τους χαιρετισμούς και με πάθος. Τον άφησα, λέει, να τελειώσει. Μόλις τελείωσε όμως, πάλι άγγελος πρωτοστάτης, ουρανό δεν επέμβει. Πάλι απ' την αρχή. Ωραία. Ας τον κόμμα μια φορά, μπορεί να θέλει να τους πει 2 ή 3 φορές. Ξαναλέει 3, τελειώνει, πάει να πει την 4η, πάω, λέει, τον ακουπάω. Και τι του λέει τώρα, παππούς. Ακούστε τώρα, πώς τα ζούσα οι Άγιοι. «Αχ, βρε παιδάκι μου, σε ευχαριστώ που ήρθες και με σταμάτησες». Και έκλαιγε. Τα δάκρυα ήταν από τα κλάματα. «Τι έπαθες», του λέει. «Βρε, δεν μπορείς να πιστέψεις τι χαζό έπαθα», του λέει. «Ξεκίνησα, λέει, χτες που έφυγες από τον Εσπερινό, να λέω τους χαιρετισμούς. Και δεν μπορούσα να του σταματήσω. Έβλεπα, ξανάβλεπα την Παναγία, της έλεγα και μετά πάλι μόλις τελείωνα, να λέει πάλι το στόμα μου ξανάρχισε. Αν δεν ερχόσουν, βρε παιδί μου, πώς να σταματούσα εγώ, λέει τους χαιρετισμούς.
Έτσι κάνουμε κι εμείς, δεν τις σταματάμε. Όχι, δεν τις σταματάμε γιατί δεν τις αρχίζουμε. Εμείς έχουμε άλλο πρόβλημα. Δεν τις αρχίζουμε. Θα κάνω, λέει, Πάτερ, τους χαιρετισμούς, θα τους κάνω. Λέω, ποιο Πάσχα θα είναι πια Χριστούγεννα και ποιο 15 μου. Λέω, τους ξεκίνησε, όχι, όχι, ακόμα δεν τους ξεκίνησε. Αλλά θα τους κάνω όμως. Δεν σταμάταγε, λέει ο Πρόεδρος. Δεν σταμάταγε. Είχε, λέει, έναν άλλον τώρα πήρα φόρ, άντε σταματήστε με τώρα. Είχε έναν άλλον Άγιο, νομίζω, Χριστόδουλος, ο Καυσοκαλυβίτης. Αυτός, λέει, όταν λειτουργούσε, λειτουργούσε στην καλύβα του, στη σπηλιά. Εκεί στα καυσοκαλύβια, τις σπηλιές, τις χτίσανε από την έξω πλευρά και τις κάνανε δωμάτια, χώρους. Και μέσα εκεί είχαν κάνει και τα κλεισάκια τους. Όταν λέμε κλεισάκια στο τέτοιο, στα καυσοκαλύβια και από εδώ και από εκεί στα ασκητήρια, εννοούμε το 1/3 από τον Άρδικα, ίσα ίσα ο παπάς και 2-3-4 που χωρούσε. Και από πάνω ο βράχος. Και έβλεπε, λέει, κάθε φορά να ανοίγουν ο ουρανός, να ανοίγει ο βράχος και να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν χιλιάδες άγγελοι και άγιοι και να ψάλλουν. Κάποιες φορές όμως δεν άνοιγε ο ουρανός. Και τότε, λέει, ένιωθε ότι κάποιον μπορεί να έχει στενοχωρέσει. Άφηνε τη λειτουργία και έτρεχε να βάλει μετάνια σε άλλο μοναχό, σε άλλα κελιά, σε άλλο αυτό και γύρναγε, λέει, και άνοιγε διπλάσια η σπηλιά του. Αλλά και ένα ακόμα και θα τελειώσω. Ξέρετε τι έπαθε μια φορά. Το έπασε μια ομιλία, σας το πω και σας τι έπαθε. Πάω να κάνω ομιλία κάτω στην Κύπρο. Στη Μητρόπολη Ταμασού. Υπέροχος ο Δεσπότης. Μου κάνει και γενέθλια παοκτσίδικα. Μου τα έφερε ο ίδιος ο Δεσπότης μια τουρτάρα που όλα πάρα πάνω. Και είχε μαζέψει καμιά πενταριά παοκτσίδες και με τραγουδούσαν. Εκεί να δείτε χαρές. Τι έπαθα όμως εκεί. Ήταν η ομιλία 6,5 ώρα. Λέω, πού είναι ο Δεσπότης, μου πεθάνει. Αχ, λέει, είχε ζητάει συγγνώμη, κάπου του έτυχε κάτι, έφυγε, αλλά θα έρθει. Εντάξει, λέω, να, Δεσπότης, να τον δω και μας. Και κάποια στιγμή, αφού άρχισε ομιλία 6,5, μου φέρνει ο διάκος κατά τις 7 και ένα χαρτάκι και μου λέει, είπε ο Δεσπότης, να την τραβήξει στην ομιλία μέχρι 8:15. Ωραία, λέω. Τώρα πρέπει να βρω ιστορίες ατελείωτες. 8:15, να το έρχεται, λέω, τελειώνει. Τι μου κάνει, κάθε στην καρέκλα, λέει, συνέχισε, Παπαχρήστο, να σε ακούσω λίγο κι εγώ. Δηλαδή, του λέω, το λίγο τώρα πόσο είναι. Κάνα μισά ώρα, λέει. Ωραία, λέω, τι πάμε, 3 ώρες ομιλία. Ρωτάει μετά, καταλάβατε ότι όχι, λέει, είχε αυτός να πει ιστορία σου. Λοιπόν, μια ιστορία ακόμα. Που αυτό το πράγμα το έχουμε εδώ, υπάρχει πέρα στην Ενωρία και στην Αγρυπνία προχθές λειτουργήσε με αυτό το Άγιο Πότερο. Είναι το Άγιο Πότερο του Παπατήχωνα. Ο Παπατήχωνο Ρώσος ήταν η πιο θρηλυκή μορφή τα τελευταία πολλά χρόνια στο Άγιον Όρος. Ήταν ο πνευματικός πατέρας και εξομολόγος που τον έκανε και μοναχό του Γέροντα Παΐσιου και του Παπαφώτη. Γι' αυτό τους έχω τρέλα και τους δυο. Ο Παπατήχων, λοιπόν, ο Ρώσος έκανε μοναχούς και αετούς πνευματικά και τον Γέρο Παΐσιο και τον Παπαφώτη. Τι έκανε, λοιπόν, ο Παπατήχων, πέσα σε όλα τα άλλα. Όταν λειτουργούσε, λέει, και
και έβγαινε με το Άγιο Ποτήριο που είχε Χριστό μέσα, Θεία Κοινωνία, δεν πατούσε στο χώμα ποτέ. Αυτό το αναφέρει στη ζωή που έγραψε ο ίδιος ο Ιεροπαΐσιος για τον πνευματικό του. Το βλέπα, λέει, και θαύμαζα. Όταν είχε, λέει, κάποιος να κοινωνήσει, ήταν μια πιθανή από το χώμα. Όταν δεν είχε να κοινωνήσει, ακουμπούσε το κεφάλι πάνω και έλεγε με τα φόβου Θεού πίστευε. Και όσοι είστε από τον Τρίλοφο, κάποιοι είστε από τον Τρίλοφο σήμερα, ο Μάρκος, που τον είχα συνεργάτη μου, ήταν ψάλτης του Παπατίχωνα. Του έλεγε, θα έρθεις τότε να λειτουργήσουμε. Δεν λειτουργούσε συνέχεια στο καλύβι του, λειτουργούσαν στα άλλα καλύβια. Και πολλές φορές, λέει, ψάλαμε και μου λέγε, ακούστε τώρα το πιο θαυμαστό, είπαμε, τελειώνω. Όταν, λέει, έρχονταν η ώρα να πει με τα φόβου, ψάλεσαι Μάρκο λίγο, θα γυρίσω. Και έφευγε. Μέσα στο σκοτάδι, ούτε φως, ούτε κάτι, τίποτα. Νύχτες, χειμώνα, κρύο, αέρας, έφευγε. Έβγαινε να λέει μαζί του από πίσω, ξαχάνοντας το σκοτάδι. Εγώ, λέει, μία, δύο, τρεις, πέντε φορές, λογισμοί με σκότωσαν. Τι κάνει, που πάει, πρέπει να μάθω. Τον αρπάζω ένα πρωί. Είχαμε τελειώσει όταν μιλάμε λειτουργία σε ασκητήριο, τρεις τα μεσάνυχτα. Όχι πρωί και να αρχόμαστε στις 10, όχι. Τρεις τα μεσάνυχτα, πέντε διευθών. Αφού πήγα, λέει, και σαν κινήθηκα και ξύπνησα, τον βρίσκω έξω κάπου γύρω, τον αρπάζω, θα μου πεις που πας. Να βρε, παιδί μου, εδώ παρακάτω κοινωνάω κάτι γεροντάκια. Ας τα αυτά πια γεροντάκια κοινωνάς. Θα μου πεις που πας. Τα γεροντάκια όλα εδώ έχουν παπάδες δικούς τους και περιμένουν εσένα να τους κοινωνήσεις. Να βρε, παιδί μου, θα σου πω. Εκεί απέναντι, όσοι έχετε πάει στο Άγιον Όρος, αυτό ήταν στην Καψάλα. Εκεί που είναι, που ήταν ο Ιεροπαΐσιος του Τιμίου Σταυρού. Από εκεί, από την Καψάλα, μέχρι τον Άθωνα, το βουνό, είναι 6-6,5 ώρες με τα πόδια και να πας και γρήγορα. Στη ρίζα του βουνού, που είναι η Λάβρα το μοναστήρι. Αυτός που πήγαινε, λοιπόν, και πού πας, του λέει εκεί. Να πηγαίνω, έχει σε κάτι σπηλιές, κάτι ξεχασμένα γεροντάκια που προσεύχονται μέρα νύχτα και πάω τα εξομολογάω και τα κοινωνάω. Και πώς πας, του λέει εκεί. Δεν ξέρω, βρε παιδί. Κανάς άγγελος με πάει, επειδή έχω τη Θεία Κοινωνία. Ο αέρας με σπρώχνει, δεν το ξέρω. Εγώ, λέει, μόλις βγω και κλείσω τα μάτια και τα ανοίξω, είμαι μέσα στη σπηλιά. Τελειώνω με αυτόν τον μοναχό, κλείνω, ανοίγω τα μάτια στην άλλη σπηλιά. Κλείνω, ανοίγω τα μάτια στην άλλη τη σπηλιά. Και μπορείς να με πας, του λέει εκεί. Όχι, λέει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω που είναι. Τα γεροντάκια, λέει, τα ξέρω, τα έχω δει, αλλά δεν ξέρω που είναι. Αυτό το Άγιο Ποτήριο τώρα, το έχουμε πέρα, γιατί μου το έφερε ο Μάρκος, του το έδωσε και του λέει, όποιον παπά βρει στον δρόμο σου, δώσ' το να λειτουργεί και να με διαβάζει και να με μνημονεύει. Αυτός είναι ο Χριστός μας, ζωντανό. Αυτή είναι και η Άγιοι ζωντανοί. Κάπως έτσι μπορούμε να ζήσουμε κι εμείς. Όχι, μη μου ζητάτε κατευθείαν να πετάτε. Έλα. Μπορούμε όμως και εμείς τούτα τα Χριστούγεννα να κάνουμε μια προσευχή όλοι. Να μας δώσει ο καλός Θεός να τα νιώσουμε. Να νιώσουμε Χριστό. Όχι καλό φαΐ, όχι ζέστη, όχι γλέντια, όχι καλά ρούχα, όχι. Εντάξει,
εντάξει, άντε, φτιάξτε τα και αυτά και το καλό φαΐ και τα καλά ρούχα και το περιποιημένο σπίτι. Και αυτά χρειάζονται, γιατί έχουμε οικογένειες. Δεν είμαστε ασκητές. Αλλά να ψάξουμε και να νιώσουμε τον Χριστό. Να τον νιώσουμε. Και ξέρετε πότε θα τον νιώσουμε? Αν έχουμε ταπείνωση και αγάπη. Αγάπη και ταπείνωση. Αγάπη και ταπείνωση και θα έρθει ο Χριστός. Θα έρθει, σας το υπογράφω, θα έρθει γιατί ο ίδιος το λέει. Όταν λέει αγαπάτε αλλήλους, έρχεται λέει ο Πατέρας μου και εγώ και μονή παρημών πιήσουμε. Θα φτιάξουμε μοναστηράκι μες στην καρδιά σας και θα μείνουμε για πάντα. Γι' αυτό σας είπα ο έρανος της αγάπης. Μεγάλη υπόθεση. Ξέρετε μωρέ πόσο δύσκολα νιώθω κι εγώ καμιά φορά. Πάτερ μου δεν έχουμε τίποτα να φάμε. Πάτερ μου δεν υπάρχει ζέστη. Πάτερ μου δεν υπάρχουν φάρμακα. Και ο παπάς πρέπει να βρει. Δεν μπορεί να μην βρει. Δεν γίνεται. Δεν πρέπει να